Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με μια πολύ σημαντική κινηματογραφική λίστα και πιο συγκεκριμένα τα χειρότερα sequel πολύ σημαντικών κινηματογραφικών ταινιών. Φυσικά όταν αναφερόμαστε σε sequel ταινιών δεν αναφερόμαστε μόνο στο δεύτερο κατά σειρά. Μπορεί η χειρότερη ταινία που θα δούμε σε ένα franchise να είναι η τρίτη, η τέταρτη κτλ. Κτλ. Ασχολούμαστε λοιπόν με sequel τα οποία ήταν άθλια σε σχέση με την πρώτη εμπορική επιτυχία. Στη σημερινή μας λίστα θα δούμε 20 επιλογές από άθλια sequel πολύ σημαντικών ταινιών, τα οποία όμως έχουν μπει σε αλφαβητική σειρά. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε τη λίστα μας για να δείτε τι ακριβώς έχουμε στο μυαλό μας όσον αφορά τα χειρότερα sequel και πάμε στην πρώτη θέση, στην 20η, έχουμε το A Nightmare on Elm Street. Ενώ ξεκίνησε πολύ δυναμικά ο αγαπημένος μας Freddy Krueger, δυστυχώς κάπου στο δρόμο το έχασε. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βγουν αρκετές ταινίες με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, οι οποίες ήταν φόλες. Να μιλάω για τις ταινίες του Freddy Krueger και μου πέφτουν εδώ τα μικρόφωνα, γίνεται χαμός. Ήταν λίγες οι ταινίες του Freddy Krueger που αξίζανε, το A Nightmare on Elm Street δηλαδή. Έγινε και μια προσπάθεια με ένα remake, το οποίο ήταν μέτριο. Η πρώτη ταινία είναι αυτή που κάπως αξίζει, αν και δεν ξέφυγε από τις υπερβολές και λίγο έτσι το χαβαλέ θα έλεγα. Αλλά θεωρώ ότι το A Nightmare on Elm Street θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλύτερο franchise από αυτά που μας παρουσίασε. Η επόμενη επιλογή μας είναι το Alien 3 και το Alien 4 φυσικά. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με το franchise του Alien. Ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά με την πρώτη και τη δεύτερη ταινία που ήταν απίστευτες ταινίες, δυστυχώς δημιουργήθηκε η τρίτη ταινία η οποία ήταν απαράδεκτη. Υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η τρίτη ταινία ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά δυστυχώς ήταν κακοφτιαγμένη, είχε άθλια ειδικά εφέ και ένα πολύ δύσκολο σενάριο. Φυσικά, ανάλογα με την έκδοση της ταινίας που βλέπεις, υπάρχει μια σύγχυση για το από πού προέρχεται το Alien, δηλαδή είναι από το σκύλο ή από το βόδι. Δυστυχώς το Alien 4 ήρθε για να βάλει τα φόπλακα στο franchise, ενώ και τα επακόλουθα Prometheus και Alien Covenant ήταν πάρα πολύ μέτρια. Γιατί έπρεπε να κάνεις το παθογόνο ας πούμε να βγαίνει μέσα από φυτά ή να είναι ουσία που μολύνει τους ανθρώπους, γιατί το έκανες τόσο πολύ περίπλοκο και δεν το άφηνες έναν επιθετικό οργανισμό που προέρχεται καθαρά από αυτό το αραχνίδιο, το facehugger alien. Μια βασίλισσα λοιπόν, ένα αυγό, ένα facehugger που μολύνει έναν ξενιστή, ένα πλάσμα alien πολύ επιθετικό. Τέλος. Δεν χρειαζόντουσαν όλες αυτές οι φανφάρες και όλη αυτή η καταστροφή του timeline. Ας πάμε όμως λίγο παρακάτω, ας πάμε στο Anaconda. Το πρώτο Anaconda ήταν καλό, εμένα μου άρεσε αρκετά. Έχω πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από την ταινία Anaconda, την οποία την είχα δει σινεμά, όταν ήμουν πολύ πιο πιτσιρικάς. Ξαφνικά όμως βγάζεις το Anaconda νούμερο 2. Και σαν να μην έφτανε αυτό, βγάζεις το Anaconda νούμερο 3 και το Anaconda νούμερο 4. Ρε αλήτες, τι κάνετε ρε, ρε πάτε καλά και στο Hollywood. Ειδικά εφέ, άθλια, ηθοποιία, άθλια, σκηνοθεσία, άθλια, σενάριο, άθλιο. Πήρανε μία ανέλπιστα εμπορικά επιτυχημένη ταινία, την πρώτη, και κάνανε τρία sequel τα οποία ήταν το ένα χειρότερο από το άλλο. Μακριά λοιπόν από το Anaconda, μακριά. Batman. Άλλο ένα franchise πολύ παθό που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Πρώτη και δεύτερη ταινία, Michael Keaton, τρομερός Batman, υπέροχες κλειστοφοβικές ταινίες, Tim Burton Steel. Και ξαφνικά, Batman Forever και Batman and Robin. Και φυσικά, Alicia Silverstone. Πολύ μέτριες ταινίες και κρίμα για τα ονόματα που παίζανε μέσα, γιατί έπαιζε ένα πολύ καλό cast, πέρα από την Alicia Silverstone, έπαιζαν πολύ μεγάλα ονόματα, George Clooney, Val Kilmer στο νούμερο 3, Arnold Schwarzenegger φυσικά, Jim Carrey ως ο κακός και πολύ ακόμη. Όχι, δεν τον έχουμε φανταστεί έτσι τον Batman, όχι ρε αλήτες, όχι. Πάμε λίγο πιο πάνω,
Πάμε στην επόμενη επιλογή μας που έχουμε το Child's Play, η κούκλα του Σατανά λοιπόν. Η αγαπημένη μας αυτή κούκλα που ζωντανεύει και σκορπάει τον τρόμο και τον πανικό. Πρώτη ταινία. Top, πάρα πολύ καλή. Δεύτερη ταινία, επίσης δυνατή. Τρίτη ταινία, αρχίζει και την παίρνει ο κατήφορος με το στρατόπεδο και τα λοιπά, με τον Άντι που έχει μεγαλώσει, αλλά okay, πάω πάσο. Ήταν και αυτή καλή. Και ξαφνικά βγαίνει η νύφη του Τσάκη και πάλι μου φεύγουν μικρόφωνα. Η νύφη του Τσάκη, ρε φίλε. Και μετά έχουμε το Seed of Τσάκη. Και μετά έχουμε το Curse of Τσάκη. Και μετά έχουμε το Cult of Τσάκη. Και μετά, ευτυχώς, έχουμε το remake που η κούκλα γίνεται animatronic και κάπως πάει λίγο να σωθεί το πράγμα. Αλλά αυτό δεν σώζει το franchise με τη μορφή που έχει πάρει τώρα. Αυτή η τελευταία προσπάθεια δηλαδή δεν μπορεί να σώσει τον κατήφορο. Άθλιες ταινίες. Άθλιες. Πραγματικά άθλιες ταινίες. Δηλαδή, από την νύφη του Τσάκη και μετά, απαράδεκτο προϊόν. Ας πάμε όμως λίγο πιο πάνω, όπου θα βρούμε το Die Hard. Άρε Bruce Willis. Παίρνεις έναν φοβερό χαρακτήρα δράσης, τον McLean, και ενώ πρώτη και δεύτερη ταινία είναι αρκετά καλές και η τρίτη αρκετά δυνατή περιπέτεια, η οποία βάζει τον McLean, τον χαρακτήρα, τον Bruce Willis, να τρέχει μέσα σε μια ολόκληρη πόλη και να λύνει γρίφους, πολύ καλό. Ξαφνικά ξεπετιέται η τέταρτη και η πέμπτη ταινία. Τι να πεις ρε φίλε, τι να πρωτοθυμηθείς για αυτές τις ταινίες, τι να πρωτοθυμηθείς. Πήραν έναν υπέροχο χαρακτήρα δράσης και τον κάνανε σαν τα μούτρα τους. Πάμε παρακάτω. Πάμε σε επόμενη μας επιλογή όπου θα βρούμε το Fast and Furious. Και το Fast and Furious είχε ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά με μια ανέλπιστη εμπορική επιτυχία. Δεν νομίζω ότι κανείς περίμενε την επιτυχία της πρώτης ταινίας τόσο πολύ, αλλά μας έδωσε χαρακτήρες που τους αγάπησε ο κόσμος και τους αγάπησε για μια ζωή, όπως ο Vin Diesel και ο Paul Walker. Το όλο κόνσεπτ ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βγήκε η δεύτερη ταινία που δυστυχώς ήταν ψήλο φόλα, δεν άξιζε και πάρα πολύ. Άξιζε μόνο να δεις λίγο το σκηνικό του τι απέγινε ο Paul Walker και φυσικά η εισαγωγή ενός νέου χαρακτήρα, του φίλου του Paul Walker φυσικά, του Roman Pierce. Η τρίτη ταινία και το Tokyo Drift έβαλαν επίσης έναν πολύ ωραίο χαρακτήρα, τον Han, τον οποίο τον έφαγαν στην ίδια ταινία και ξαφνικά στην ένατη ταινία, αν δεν κάνω λάθος, πλέον πηγαίνουμε στην ένατη ταινία, στο ένατο Fast and Furious, δέκατο άμα πάρεις και το Hobbs and Shaw, αλλά ένατο είναι ουσιαστικά, ξαναεμφανίζουν τον Han, ο οποίος έχει πεθάνει. Αυτό από μόνο του λέει πολλά πράγματα για το franchise. Ενώ ορισμένοι χαρακτήρες πεθαίνουν, όπως η Letty, ξαφνικά μαγικά επανεμφανίζονται στη μεγάλη οθόνη. Το Hobbs and Shaw φυσικά, που δεν ανήκει ακριβώς απόλυτα στο franchise του Fast and Furious, αλλά είναι κομμάτι του universe του Fast and Furious. Ωχ, Παναγία μου. Ας αφήσουμε όμως και το Tokyo Drift και να πάμε στην τέταρτη ταινία, που και η τέταρτη ταινία στο Μεξικό δεν ήταν κακή, αλλά νομίζω από τη ληστεία στο Ρίο, από την πέμπτη ταινία και μετά, έχει πάρει έναν πολύ βαρύ κατήφορο το όλο franchise. Αμερικανιές χωρίς να υπάρχει λόγος, ελάχιστες κόντρες αυτοκινήτων. Όπως είπε και ένας φίλος του καναλιού, ότι αυτοί οι άνθρωποι βοηθούν την κυβέρνηση και δεν λογοδοτούν για τα αυτοκίνητα που καταστρέφουν, τα οποία παίρνουν με λεφτά της κυβέρνησης. Κακοποιοί που συνεργάζονται με την κυβέρνηση, η οποία πρώτα τους κυνηγούσε. Μιλάμε για απερίγραπτα πράγματα που γίνονται στο όλο franchise. Όχι, 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 όχι. Κατήφορος που δεν σταματάει. Ας δούμε όμως λίγο παρακάτω, όπου έχουμε το Friday the 30th. Παρασκευή και 13 λοιπόν. Πρώτη ταινία πολύ καλή, δεύτερη επίσης καλή που παίρνει ο Jason τη μάσκα του, στη δεύτερη στην τρίτη ταινία, νομίζω στη δεύτερη έχει τη λινάτσα, Στην τρίτη ταινία όμως παίρνει τη μάσκα του χόκεϊ, σαν τριλογία το παίρνεις και είναι φανταστική τριλογία. Πάμε και στο τέταρτο, Last Chapter, θα συμφωνήσω, μου άρεσε και το 4, αλλά σταμάτα το εκεί, ως εκεί. Αγαπημένος φωνιάς, αλλά δεν τραβάει άλλο. Ειδικά κάτι ταινίες που τον ξυπνάνε με κεραυνό, που ξυπνάει με ηλεκτροσόκ, που τον πνίγει η άλλη με τις ψυχικές δυνάμεις, που φτάνει στο διάστημα και πέφτει σαν μετεωρίτης στη λίμνη,
Φτάνει. Ακόμα και αυτό που αντιμετωπίζει τον Freddy Krueger. Εντάξει, φίλε. Εντάξει, τι βλέπουμε. Πάμε όμως παρακάτω. Πάμε να αφήσουμε και το Freddy Krueger και πάμε στο πολύπαθο franchise του Godzilla. Τι είναι αυτό? Πες μου, τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ? Και τι είναι αυτό? Αυτό πρέπει να είναι από την ταινία του Megalon, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό εδώ το πράγμα εδώ δεξιά είναι το παιδί του Godzilla, φίλε. Αδεμίδω! Νεκρός τον βλέπω στο βέρεπρο! Οι ταινίες του Godzilla γενικά έχουν να προσφέρουν όλες κάτι. Έναν εντυπωσιακό κακό, κάτι, οτιδήποτε. Γενικά από εφέ δεν είναι και οι καλύτερες ταινίες, προφανώς. Αν και οι τελευταίες, οι αμερικάνικες, μου άρεσαν πάρα πολύ, όπως το King of the Monsters, που ήταν πάρα πολύ καλό φτιαγμένο. Γενικά όμως οι Ιάπωνες έχουν μια περίεργη αίσθηση σεναρίου, θα έλεγα, και έχουν βάλει κατά καιρούς πολύ δεύτερα στοιχεία, θα έλεγα, στις ταινίες Godzilla. Ας πούμε το παιδάκι του, δηλαδή Έλεος. Ο Godzilla σε μία από αυτές τις ταινίες μίλαγε. Έλεος. Τηλεπαθητικά νομίζω μπορούσε και μιλούσε με τους ανθρώπους, αν δεν κάνω λάθος. Σε μία άλλη τον απαγάγουν εξωγήινοι, έρχονται εξωγήινοι στη γη και του επιτίθενται και δεν ξέρω τι. Υπάρχουν πολλές άθλιες ταινίες στο franchise του Godzilla και μία από αυτές νομίζω είναι ο βασιλιάς, το Godzilla vs. Megalon, που είναι άθλιο πραγματικά, άθλια ταινία. Και γενικά οι Ιάπωνες πρέπει να καταλάβουν ότι όπα, cool, ωραίος χαρακτήρας ο Godzilla, αλλά φτάνει. Μην τραβάς το franchise από τα μαλλιά. Φτάνει, πρέπει να μπει ένα φρένο. Το παιδί του Godzilla, λέει ρε φίλε. Halloween. Ένα επίσης πολύπαθο franchise με πολλά προβλήματα στο timeline του. Ο κάθε σκηνοθέτης και ο κάθε σεναριογράφος κάνει πλέον δικό του timeline. Μέχρι το 20 χρόνια μετά το έβλεπα πολύ ευχάριστα το Halloween. Το remake ήταν καλό. Το remake ήταν καλό. Βασικά δεν ήταν ακριβώς remake, ήταν από εκεί που σε άφησαν οι δύο παλιές ταινίες. Παρ' όλα αυτά, στο franchise του Halloween υπάρχουν και ορισμένες πολύ σημαντικές φόλες. Με τις δύο από αυτές να είναι σίγουρα η πρώτη και η δεύτερη ταινία του Rob Zombie. Όχι. Ειδικά το sequel, η δεύτερη ταινία Halloween. Παναγία μου και Χριστέ μου. Ή να θυμηθούμε την ταινία Halloween στην οποία γίνεται ντοκιμαντέρ στο σπίτι του Michael Myers. Άθλια, πανάθλια ταινία. Ή αυτή που καταφέρνει τελικά και σκοτώνει την Jamie Lee Curtis και μετά προσπαθεί να σκοτώσει την ανιψιά του. Χώρια το μπέρδεμα του σεναρίου που η Jamie Lee Curtis έχει κάνει γιο τον Josh Hartnett και τελικά δεν είναι γιος στις επόμενες ταινίες, αλλά είναι κόρη η οποία έχει παντρευτεί κτλ. Κανένα νόημα. Καμία σύνδεση, πολύ άσχημη τροπή για το συγκεκριμένο franchise. Πάμε όμως λίγο πιο πάνω και θα βρούμε το Indiana Jones. Και φυσικά ξέρετε όλοι σε ποια ταινία πρόκειται να αναφερθώ. Την τέταρτη άθλια ταινία με τα κρυστάλλινα κρανία των εξωγήινων, που στο τέλος βγήκε και ο υπτάμενος δίσκος μέσα από τη γη και Έλεος. Έλεος, τι βλέπουμε ρε φίλε, γιατί, για ποιο λόγο ρε φίλε πρέπει να γίνει αυτό, γιατί βάζεις τέτοια ταφόπλακα στο franchise? Πώς δέχτηκε ο Harrison Ford καταρχάς να επιστρέψει βλέποντας αυτό το άθλιο σενάριο? Και εκεί με την πυρηνική, με το ψυγείο που απογειώθηκε και μπήκε μες στο ψυγείο και σώθηκε, εντάξει, τα δα όλα έτσι. Αυτά, ας αφήσουμε και τα κρυστάλλινα κρανία και ας πάμε στα σαγόνια του Καρχαρία. Αυτή η εικόνα που βλέπετε παιδιά εδώ είναι αληθινή σκηνή από τα σαγόνια του Καρχαρία νούμερο 3. Δηλαδή δεν κάνω πλάκα, αυτό το πράγμα είναι το 3D, το αποτέλεσμα του 3D στην ταινία Σαγόνια του Καρχαρία νούμερο 3. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε για πόσο κακά sequel μιλάμε. Και φυσικά δεσπόζει το νούμερο 4, το οποίο μας έδωσε έναν άθλιο Καρχαρία, άθλια παίξηματα, ανούσια σκηνοθεσία, χάλι μαύρο. Και πλέον μάθαμε και κάτι πολύ σημαντικό για τους Καρχαρίες που επιτίθενται στο Άμιτι. Ακολουθούν την οικογένεια Μπρόντι επειδή κάποιος τους έχει κάνει μάγια βουντού. Ναι, δεν κάνω πλάκα, αυτό είναι το σενάριο. Τους έχουν κάνει μάγια βουντού και επιτίθενται συνέχεια λευκοί Καρχαρίες στην οικογένειά τους για να τους σκοτώσουν όλους. Όπως καταλάβατε, θα δούμε πολύ άθλια sequel σε αυτή τη λίστα.
Pirates of the Caribbean. Δεν γινόταν να λείπουν οι πειρατές Καραϊβικής, τους οποίους τους έχω σε μια πολύ μεγάλη εκτίμηση. Μ' αρέσουν γενικά σαν ταινίες. Περνάω καλά με τις συγκεκριμένες ταινίες. Και στην λίστα με τις 10 καλύτερες πειρατικές ταινίες όλων των εποχών δεσπόζουν και οι 5 ταινίες, μπήκαν όλες. Αυτό φυσικά δεν αναιρεί το γεγονός ότι από την τρίτη ταινία και μετά δεν έχουμε δει καλό σενάριο. Δηλαδή η τέταρτη ταινία και η πέμπτη ταινία ήταν απαράδεκτες. Ήταν πολύ πολύ μέτριες σε σχέση με την πρώτη αρχική τριλογία. Και ο Johnny Depp φαινόταν σαν να το κάνει το όλο σκηνικό με το ζόρι. Αυτά και με τους πειρατές Καραϊβικής. Και θα πάμε στο Rambo, τον αγαπημένο μας John Rambo και τον Sylvester Stallone. Γιατί έπρεπε να ξαναγυρίσει ο αγαπητός κύριος Rambo? Καταρχάς, τι γίνεται εδώ? Τι είναι αυτή η σκηνή, ρε φίλε, εδώ? Αυτό είναι το τελευταίο Rambo, το πέμπτο. Τι παίζει εδώ? Ένας δεν μπορούσε να τον σημαδέψει, έπρεπε να τον σημαδέψουν όλοι. Τι είναι αυτό δηλαδή? Υπάρχει περίπτωση ο Rambo να αποφύγει όλες τις σφαίρες στην Ονίο, είναι από το Matrix? Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε, τι είναι αυτό? Πολλά τέτοια θα δεις σε αυτή την ταινία, στην πέμπτη ταινία, η οποία είναι ο ορισμός της Αμερικανιάς. Όχι ότι δεν ήταν και οι υπόλοιπες, αλλά τουλάχιστον οι πρώτες τρεις ήταν διασκεδαστικές. Μπαίνει το τέταρτο Rambo, το οποίο το θεωρώ μούφα απλά, και ξαφνικά, ενώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει χειρότερο, μπαίνει η πέμπτη ταινία. Και τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα. Άστο, ρε φίλε Σταλόνε, άστο εκεί, άστο να πάει στο καλό, άστο. Μείνε εκεί προπονητής στο Creed. Κάνε αυτό το πράγμα, τίποτα άλλο. Τι να πω, ρε παιδί μου. Robocop. Ποιος είναι ο κύριος εδώ αυτός? Ποιος είναι αυτός ο ηθοποιός, καταρχάς? Πού πήγαν και τον βρήκαν αυτόν? Έχει καμία σχέση αυτός με τον θρηλυκό Alex Murphy της πρώτης και της δεύτερης ταινίας? Έχει καμία σχέση? Ποιος είναι ο κύριος εδώ? Τι είναι αυτό το πού τον βρήκαν αυτόν τον τυπά? Ας πάμε όμως και λίγο παρακάτω και ας δούμε όλη την αθλειότητα εδώ. Jetpack στο Robocop. Αυτό είναι από την τρίτη ταινία που πήρε το jetpack, που έκανε την αναβάθμιση, την τρομερή ο Robocop. Αυτός είναι ο κακός από την τρίτη ταινία. Ρομπότ νίντζα σαμουράι που θέλει να σκοτώσει το Robocop. Κάνεις λοιπόν την πρώτη και τη δεύτερη ταινία που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές και καλοφτιαγμένες, και πετάς ξαφνικά την τρίτη ταινία που σκοτώνεις και την συνάδελφο του Robocop, πολύ φάουλ αυτό, και πετάς τη μία αθλειότητα μετά την άλλη στη συγκεκριμένη ταινία, την τρίτη, και μετά σαν να μην έφτανε αυτό, αλλάζεις και την ταυτότητα του Robocop, τον κάνεις πιο φουτουριστικό και διαφορετικό με οτιδήποτε έχουμε συνηθίσει, και τον κάνεις έτσι στο καινούριο remake, ας πούμε. Αυτός ο Robocop δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό, αυτός είναι φλόρος. Robocop λοιπόν, Robocop. Αχ, που κατάντησε ο Robocop. Και πάνω που λέγαμε για προπονητή στο Creed, πάμε στο Rocky, το οποίο ο Rocky μας έχει δώσει ορισμένες φόλες κατά καιρούς. Δεν θα πω για την πρώτη ταινία που ήταν πάρα πολύ καλή, ή τη δεύτερη ταινία που επίσης ήταν πάρα πολύ καλή. Τρίτη ταινία, Mr. T, αντίπαλος, ωραίο, δυνατό. Τέταρτο, το αγαπημένο μου, με το Ρώσο που τον ξυλοφορτώνει μέσα στη Ρωσία, φοβερό. Το πέμπτο, με τον Tommy Gunn, τι ήταν αυτό η αθλειότητα? Ευτυχώς, για να ξεχάσουμε το νούμερο 5, βγήκε το Rocky Balboa, το οποίο δεν ήταν καθόλου top ταινία, θα έλεγα. Είναι μέτρια ταινία ουσιαστικά, όπου δέρνει τον Γιάγια Τουρέ. Δεν μοιάζει με τον Γιάγια Τουρέ αυτός. Και ευτυχώς το franchise μας αποζημιώνει με τις δύο ταινιάρες Creed, τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ. Στην πέμπτη ταινία, η πέμπτη ταινία ξεκινάει όπου ο Sylvester Stallone πρέπει να αποσυρθεί ο Rocky από τη δράση. Έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στον εγκέφαλό του, το οποίο θα γίνει ακόμα χειρότερο άμα συνεχίσει να πυγμαχεί. Οπότε αναγκάζεται να αποσυρθεί και να γίνει προπονητής του επόμενου παγκόσμιου πρωταθλητή, δηλαδή του Tommy Gunn. Στο τέλος της ταινίας δέρνει τον Tommy Gunn, εννοείται. Και στην έκτη ταινία, στο Rocky Balboa, ξαφνικά δεν έχει τίποτα ο Rocky, έχει θεραπευτεί από όλα, μπαίνει 80 χρονών στο ring και ο άλλος νεότατος δεν μπορεί να τον ξυλοφορτώσει, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, και κερδίζει τελικά κερδίζει ο άλλος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής και όχι ο Rocky, στα σημεία, φίλε, ούτε καν νοκάουτ. Τι γίνεται, ρε φίλε, με αυτές τις ταινίες? Τι γίνεται, για πόσο καιρό ακόμα θα μπορεί να δείρει ο Σταλόνε? Πάμε παρακάτω. Αφού είδαμε τα δύο Creed, όλα ξεχνιούνται. Superman.
Και μιλάω φυσικά για τις παλιές ταινίες Superman και πιο πολύ για το 3 και το 4. Το 3 με τον υπολογιστή, τον υπερυπολογιστή που έφτιαχνε κρυπτονίτη και μπορούσε να σταματήσει τον Superman, έλεος, ό,τι να είναι. Και η τέταρτη φυσικά με τον κακό Superman που φόρτιζε από τον ήλιο. Και πόσες Αμερικανιές είδαμε σε αυτό το franchise. Εντάξει, ξέρω, Αμερικανιά, αλλά η πρώτη και η δεύτερη ταινία ήταν πολύ καλοφτιαγμένες για την εποχή. Η τρίτη και η τέταρτη τι ήταν ακριβώς? Άντε πες και το πέμπτο, το Superman 5, και αυτό ήταν ψιλοφόλα. Μετά ευτυχώς βγήκε το Man of Steel και κάπως σώθηκε το πράγμα, ενώ μπήκε επιτέλους και ένας πολύ καλός Superman, ο Henry Cavill. Christopher Reeve φυσικά, κορυφή όπως πάντα, ήταν το μοναδικό καλό στοιχείο της τρίτης και της τέταρτης ταινίας Superman. Και μπορούμε να πάμε λίγο πιο πάνω, να βρούμε το The Evil Dead, στο οποίο παίρνεις την πρώτη φοβερή ταινία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η πρώτη, ήταν thriller, σπλατεριά, με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, και ξαφνικά πας και βάζεις τη δεύτερη ταινία, η οποία το μόνο καλό που έχει είναι ότι σου δείχνει τη σκηνή που κόβει το χέρι του για να βάλει το πριόνι. Είναι θρυλική σκηνή πλέον. Αλλά δαιμονίζεται το χέρι του, ρε φίλε. Ρε, πάτε καλά. Και η τρίτη ταινία που έχει γυρίσει στο παρελθόν και γίνεται ο ήρωας των ανθρώπων που τους επιτίθονται οι δαίμονες, τι είναι αυτά, ρε φίλε. Βγήκε και ένα remake το οποίο δεν ήταν τόσο καλοφτιαγμένο, όπου αντί για τον θρυλικό Ας είχαμε μία τύπισσα που δεν θυμάται κανείς, και τώρα ακούγεται έντονα, υπάρχει σαν φήμη, ότι ετοιμάζεται μία τέταρτη ταινία Evil Dead από εκεί που έμεινε ο Ας με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Για να δούμε, για να δούμε. Πολλοί με φοβίζουν όλα αυτά. Η δεύτερη και η τρίτη ταινία όμως δεν ήταν καθόλου μα καθόλου καλές. Ας αφήσουμε και τον Ας να πετσοκόβει δαίμονες και πάμε στο The Mummy. Η πρώτη ταινία Mummy και η δεύτερη ταινία Mummy μου άρεσαν πάρα πολύ. Η τρίτη όμως με τον Jet Li ήταν απαράδεκτη. Τι ήταν αυτά τα γέτη? Καταρχάς, τι ήταν αυτή η αλλαγή της ηθοποιού? Πού είναι η Rachel Weisz? Πού είναι αυτή η τύπισσα που έσωζε σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, τη δεύτερη ταινία? Η οποία δεύτερη ταινία έπασχε από τα ειδικά εφέ. Ειδικά με τον The Rock που έγινε σκορπιός εκεί. Πω, τι ήταν αυτό? Και φυσικά, μην ξεχάσω το remake, το έκτρωμα με τον Tom Cruise. Το έκτρωμα το ίδιο, η αθλειότητα, πανάθλια, που σαν να μην έφτανε που χαλάσανε τη μούμια σαν franchise, πήγανε και μου βάλανε μέσα και τον Dr. Jekyll και τον Mr. Hyde. Έλεος, η μούμια με το βλάκα, άιντε. Terminator, η τελευταία μου επιλογή, η 20η επιλογή, το Terminator. Πρώτη και δεύτερη ταινία, wow. Ακόμα και το Salvation που ήταν η τέταρτη ταινία μου άρεσε αρκετά αυτό το μελλοντολογικό που σου δείχνει τι απέγινε ο πλανήτης. Εμένα μου άρεσε η όλη φάση. Αλλά το 3, το 5 και το Dark Fate, το 6 τώρα, όχι. Προβλήματα στο timeline. Πολύ μεγάλο φάουλ η δολοφονία του John Connor. Μεγάλο φάουλ. Μπερδεμένα σενάρια, δεν βγάζουν καμία λογική. Ειδικά το Genesis είναι απαράδεκτο σεναριακά. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να απολαύσατε το σημερινό μου κράξιμο. Στείλτε μου και τα δικά σας σχόλια. Πείτε μου franchise ταινιών που η πρώτη εμπορική επιτυχία ήταν πάρα πολύ καλή και οι επόμενες που ακολούθησαν ήταν πολύ μέτριες. Πολύ πρόχειρα μπορώ να σκεφτώ το franchise του Resident Evil, του X-Men, το Species, το θανάσιμο είδος, το Κοίτα ποιος μιλάει, το Μόνο στο σπίτι με την άθλια τρίτη ταινία και πολλά πολλά ακόμη franchise τα οποία ακολουθήθηκαν από sequel που δεν άξιζαν καθόλου. Dread, Punisher, και πόσα ακόμα που ξεχνάω. Μην ξεχνάτε, subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!